στόχος όλων μας σήμερα είναι η ενεργειακή μετάβαση, μια ενεργειακή μετάβαση με επάρκεια εφοδιασμού και σε προσιτές τιμές προς όλους τους καταναλωτές. Είτε είναι η παραγωγική, η βιομηχανική, η εμπορική, τα δημόσια κτίρια, οι οικιακοί καταναλωτές που επέλεξαν στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία τη χρήση φυσικού αερίου. Θα προσπαθήσουμε στα επόμενα χρόνια και με την έλευση του νέου επενδυτή της Ιταλγάς, ενός κολοσσού από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, να μετατρέψουμε τα δίκτυα για τις ανανεώσιμες, να υποδεχθούν το βιομεθάνιο, να υποδεχθούν το υδρογόνο και να είναι αποδοτικές οι επενδύσεις που θα γίνουν όπως ήταν μέχρι σήμερα. Σίγουρα στην πόλη μας και στη Θεσσαλία επέλεξαν το φυσικό αέριο. Αυτοί που επέλεξαν το φυσικό αέριο είδαν ένα εύχρηστο, αποδοτικό καύσιμο και στα 20 χρόνια πολύ οικονομικό σε σχέση με τα εναλλακτικά. Θα πρέπει η πολιτεία, όπως έκανε και στον ηλεκτρισμό, να βοηθήσει αυτούς τους καταναλωτές να περάσουν αυτό το χειμώνα και να μπορέσουμε να επανέλθουμε σιγά σιγά στην αποκλιμάκωση των τιμών και σε φυσιολογικές συνθήκες.